Κοντά μας βρίσκεται ο Δήμαρχος της Βάρης Βουλής Βουλιαγμένης, κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Κύριε Κωνσταντέλο, σας είδαμε και την άνοιξη που μας πέρασε στο κύπελο που έγινε στα πλαίσια του ομίλου και από ό,τι βλέπουμε ο Δήμος Βάρης Βουλής Βουλιαγμένης βρίσκεται κοντά στο ναυτικό όμιλο. Βούλε και σε προσπάθειές του. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό. Είμαστε συνδιοργανωτές μιας μεγάλης αθλητικής συνάντησης, η οποία έχει δύο όψεις, ένα πανευρωπαϊκό κομμάτι και ένα παγκόσμιο, στην κατηγορία Lightning. Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας είναι ένας από τους αρχαιότερους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής. Ειδικότερα εδώ στην συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται πάνω από 40 χρόνια. Έχει μια σημαντική παρουσία και μια υπερπολίτιμη προσφορά για την περιοχή μας, καθότι έχει εκπαιδεύσει γενιές παιδιών και εφήβων στα μυστικά της ιστιοπλοείας. Ο Δήμος λοιπόν, παλαιότερο Δήμος της Βούλας, τώρα ο νέος Δήμος, ο Δήμος Βάρης Βουλής Βουλιαγμένης, οφείλει να είναι δίπλα σε πολύ μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, όπως αυτή η οποία σήμερα ουσιαστικά κάνουμε τις βραβεύσεις, που είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας Lightning. Όπως επίσης βρίσκεται δίπλα σε όλους τους συλλόγους οι οποίοι φιλοξενούν μεγάλες αθλητικές συναντήσεις, είτε εθνικού επίπεδου, αλλά είτε και διεθνούς. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο ο Δήμος βρίσκεται κοντά στους συλλόγους, δηλαδή προσφέρεται στις συνοργανώσεις, υλικοτεχνική υποδομή, πώς ακριβώς γίνεται? Η βασική μας διαδικασία είναι να συμμετέχουμε είτε δίνοντας την αιγίδα μας, είτε δίνοντας τη δυνατότητα συνδιοργάνωσης. Οποτεδήποτε έχουμε συνδιοργάνωση, καλύπτουμε μέρος του κόστους αυτών των εκδηλώσεων, είτε σε χρήματα, είτε σε υπηρεσίες, και προσπαθούμε να δώσουμε με το κύρος και την δυνατότητα που έχει ο Δήμος να επικοινωνήσουμε και τους αγώνες αυτούς, αλλά και τα αποτελέσματά τους στα μέσα ενημέρωσης και στην περιοχή. Συγχρόνως είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή του Δήμου σε επίπεδο προπονητών και ανθρώπων, δηλαδή υπαλλήλων, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτές τις δράσεις. Μάλιστα. Πόσο περίπου κόσμος από την περιοχή της Βούλας συμμετέχει στους συλλόγους αυτούς, ξέρετε? Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει πάρα πολλούς συλλόγους. Έχει 29 τον αριθμό. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι σύλλογοι, πέραν των τμήματων μαζικού αθλητισμού του Δήμου, φιλοξενούν οι σύλλογοι μόνο περίπου 6.500 αθλητές, οι οποίοι είναι παιδιά, έφηβοι και κορασίδες. Σημαίνει λοιπόν ότι το αθλητικό δυναμικό της πόλης μετέχει μέσω των συλλόγων σε όλες αυτές τις δράσεις. Ο Δήμος λοιπόν, πέραν των οικονομικών ενισχύσεων που δίνει στους συλλόγους, παρέχει και μια σειρά από εγκαταστάσεις, φροντίζει για τον εξυγχρονισμό τους, φροντίζει για την ευπρέπειά τους και βέβαια μετέχει και ο ίδιος οπουδήποτε κληθεί και οπουδήποτε μπορεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε και για τη σημερινή διοργάνωση. Η σημερινή διοργάνωση ήταν μια άρτια διοργάνωση. Ήταν μια παγκόσμια συνάντηση αθλητές από όλες τις Ηπείρους. Στέφθηκε με επιτυχία. Νομίζω αυτοί οι οποίοι το διασκέδασαν πιο πολύ από όλους είναι οι αθλητές που συμμετείχαν. Έγινε ένας δίκαιος αγώνας, ο οποίος ο καιρός βοήθησε εξαιρετικά. Οι κριτές και ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας είχε μια εξαιρετική προετοιμασία. Και αυτό νομίζω το βλέπουμε και στο πρόσωπο των αθλητών, οι οποίοι πλέον μετά το σημερινό δείπνο και τις απονομές αναχωρεί για τις χώρες του με τις καλύτερες εντυπώσεις από την πατρίδα μας, από την περιοχή μας, για να μεταδώσει αυτό το θετικό μήνυμα στους φίλους, οικογένεια και συμπατριώτες τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε μαζί με τον πρόεδρο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας, κύριο Κωνσταντόπουλο Κωνσταντίνο, προκειμένου να μας μιλήσει για την διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε αυτές τις μέρες και που σήμερα ήταν η τελετή για την απονομή των βραβείων. Κύριε Κωνσταντόπουλο, θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων? Βεβαίως. Ήθελα να σας πω ότι από 3 μέχρι σήμερα, Ιουλίου, διοργανώσαμε μαζί με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας το Παγκόσμιο. Τα σκάφη που συμμετείχαν στον αγώνα αυτό είναι της κλάσης των Lightning. Lightning είναι μια κατηγορία σκαφών που εφευρέθηκε το 1938. Έκανε το πρώτο της πρωτάθλημα το 1939 και μέχρι την δεκαετία των 50, των 50's, είχε 8.000 σκάφη διεθνώς. Το Lightning είναι ένα σκάφος
εύκολο, δηλαδή είναι εύκολο, έχει εύκολες κινήσεις, έχει τριμελές πλήρωμα, έχει τρία πανιά, το φλόκο, τη ζένομα και το μπαλόνι. Είναι πολύ καλό για εκμάθηση ιστιοπλοείας και πολύ καλό για την εκτέλεση διεξαγωγή αγώνων. Αυτό το σκάφος στην Ελλάδα είχε υποβαθμιστεί για κάποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει, η Ομοσπονδία σταμάτησε να το αναγνωρίζει και να συμμετέχει στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ο Ναυτικός Όμιλος Βούλας ανέλαβε, του ανέθεσε μάλλον η Ελληνική Ομοσπονδιακή Ομοσπονδία, επειδή είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την κλάση των σκαφών, ανέθεσε την διεξαγωγή επί 2 χρόνια των αγώνων αυτών, παρακολουθώντας τον, και από τη στιγμή που οι αγώνες αυτοί πηγαίνανε καλά, μας έκανε την τιμή να αναγνωρίσει αυτή την κατηγορία των σκαφών, τα οποία πλέον από του χρόνου θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Ελλάδος και φυσικά διεθνώς, που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν. Ναι, πόσες χώρες συμμετείχαν στη διοργάνωση? Συμμετείχαν 6 χώρες, από το Περού, Βραζιλία και Αμερική τελικά, 15 σκάφη με 3 αθλητές στο κάθε σκάφο, συγγενείς και φίλους και γονείς κτλ. Η ηλικία των αθλητών ήταν μέχρι 21 έτους. Από τι ηλικία ξεκινάνε? Ορίστε. Από τι ηλικία ξεκινάνε? Από οποιαδήποτε, από 15, από 14, δεν υπήρχε όριο από πού ξεκινάνε, υπήρχε όριο μέχρι πού φτάνουν. Είναι μέχρι το 15, το 21, συγγνώμη. Εσείς ως ναυτικός όμιλος εδώ Βούλας, τι δραστηριότητες έχετε πέρα από τη διοργάνωση αυτή? Δηλαδή θα θέλατε να μας πείτε για ποιες κατηγορίες, από τι ηλικία ξεκινάνε τα παιδιά που έρχονται εδώ να ξεκινήσουν? Θα σου πω. Πρώτον, ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την ιστιοπλοεία. Από τη μικρή ηλικία μέχρι τα 10 ετών είναι τα σκάφη Optimist, όπου τα παιδιά μαθαίνουν ιστιοπλοεία. Από εκεί επιλέγονται οι καλύτεροι και γίνεται η αθλητική ομάδα, η οποία συμμετέχει σε πανελλήνια και παγκόσμια πρωταθλήματα. Εν συνεχεία υπάρχουν τα σκάφη laser, επίσης για μικρά παιδιά, λίγο μεταρρύτερα, γιατί θέλει πιο βαριά άτομα σε κιλά γνήσουν. Υπάρχει το 470, ένας τύπος σκαφών. Έχουμε συνεχεία και σχολή ανοιχτή θαλάσσης, δηλαδή τα μεγάλα σκάφη από 10 μέτρα, που είναι, κάνουμε επίσης πάρα πολλούς αγώνες τέτοιους και διακρινόμαστε και σε αυτούς. Έχουμε την Χρυσή Ολυμπιονίκη κυρία Σοφία Μπεκατόρου, η οποία έχει εδώ κάμπους και διδάσκει μικρά παιδιά και μεγαλύτερα, αλλά βασικά πολύ μικρά παιδιά του Δημοτικού, τα μαθαίνει ιστιοπλοεία και τα σαμαραμαρτούντα. Έχουμε σχολή windsurf. Έχουμε σχολή, 2 σχολές ανοιχτής θαλάσσης, για αρχάριους και για προχωρημένους. Έχουμε σχολή diving. Μαθαίνουν τα παιδιά diving. Αυτά. Πώς βλέπετε το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα? Το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα, ξέχασα, δηλαδή παρέλειψα να σου πω ότι τα περισσότερα χρυσά μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες τα έχει ιστιοπλοεία. Λοιπόν, είμαι αισιόδοξος, παρόλο που η ιστιοπλοεία δεν έχει κερκίδα που λέμε, δεν έχει θεατές. Τα σκάφη ξεκινάνε από εδώ, θα πάνε στην Ήδρα, στη Ζιά, οπουδήποτε πάνε, δεν τα βλέπει κανείς. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για τον πολιτικό κόσμο, γιατί όλος ο κόσμος προτιμά το ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγαπάνε την ιστιοπλοεία, διότι η ιστιοπλοεία σε βάζει σε έναν άλλο κόσμο, που δεν έχει καμία σχέση με ποδόσφαιρα κτλ. Κοντά μας βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Κιούκης, Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης Βουλευλιαγμένης, αλλά και ιστιοπλοός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα θέλετε να μας πείτε λίγο την άποψή σας σχετικά με τη διοργάνωση αυτή, στην οποία, στην τελετή απονομή των βραβείων βρισκόμαστε σήμερα. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά? Ήταν πράγματι μια εξαιρετική διοργάνωση και αξίζουν συγχαρητήρια στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας. Η κατηγορία αυτή των σκαφών, των Lightning, είναι πραγματικά ίσως η καλύτερη κατηγορία αγωνιστικής ιστιοπλοείας. Πρέπει να τονίσουμε ότι συμμετείχαν νέα παιδιά από πάρα πολλά μέρη του κόσμου, από την Αμερική, από τη Βόρεια Ευρώπη,
και συμμετείχαν στον κόλπο της Βούλας, ανοιχτά από το ναυτικό όμιλο της Βούλας. Οι συνθήκες ήταν πραγματικά εξαιρετικές τις τρεις αυτές μέρες που διεξήχθη ο αγώνας και νομίζω ότι μείναν όλοι ικανοποιημένοι, και οι αθλητές και οι διοργανωτές. Βοήθησαν και κυριακές συνθήκες. Ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες μέρες ήταν πολύ καλές συνθήκες, υπήρχε αρκετός αέρας και το απόλαυσαν και τα παιδιά και εμείς που τους παρακολουθούσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κι εγώ. Κύριε Δήμαρχε, Mr. Mayor, κύριε Παπαδόγκονα, Commander of NOE, Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, Mr. Lori Hemming, Vice President of ILCA Europe, previous board members of the ILCA Association, as Commodore of the Nautical Club of Vula, it is great pleasure that I welcome you on the trophy ceremony of the Youth World Championship 2018. Today, I feel particularly proud, first, because even though the temperature and the wind were not our side, the event was a big success, and second, the competition, a full 10 of lighting class in Greece. 2 years ago, we made a bet with Federation, which we won. In recognition of the serious efforts made by Nautica Club of Vula towards the advancement of the class, the Federation formally entrusted us with the initial 2-year trial period, during which the National Lighting Cup Regatta will take place at our club, believing that the undertaking of this initiative now will guarantee the avoidance of undesirable events of the kind that led the marginalization of the class in the past. Today, I can proudly say that thanks to our efforts, the lighting class has been reinstated, its marginalization ends today. I would like to extend a big thank you to the Federation for its trust and for giving us the chance to prove our commitment to the sport of sailing, to the sport of sailing, which now of Nautica Club of Vula has been serving for more than 70 years. I would also like to thank the mayor of Vula, Vari Vulagmeni, for his support in organizing the Lighting Youth World Championship 2018 and for always being at our side, as well as Nautica Club of Greece for the excellent cooperation and common effort. A big thank you to the organizing committee for their hard work, the jury, and for accomplishing such a difficult mission, and our sponsor, the Mayor Municipality of Vari Vulagmeni, Vikos, Bottle Waters, Miran, Metropolitan Hospital, the Portal Food Masters for their support. But the greatest congratulations to all of you, the athletes, for the athletic spirit and skills. Thank you for making such a long journey to complete in Greece, in Greek waters. It's been an honor to have you here. In addition to our Greek crews, we have had athletes from Brazil, Canada, Chile, Finland, Peru, the United States. We wish you safe travels back home and hope that you are taking with you the best memories. Finally, I would like to thank the media, especially Earth Radio and Sky Channel, for covering the championship and for highlighting the importance of sportsmen of this day. I take the opportunity to mention also that the Hellenic Sailing Federation has now established the International Sailing Course in Phaleron, where sailors of all the classes of boats
other than offshore racing, offshore boats, can come and practice, especially in the winter, in the winter months, when conditions are prohibited in northern countries. Our Vice Commandant, Elias Vasiliadis, will now proceed with the awards. Thank you again and enjoy the evening. Start with the fifth place, which goes to Team 14817 from Greece, with skipper Telis Athanasopoulos and his crew Dimitris Tasios and Nikos Yotopoulos. I would like to ask Mr. Pavlidis, representing the Hellenic Sailing Federation, to come and present the awards. Ηλία, δεν ακούγεστε καθόλου πίσω. Ή θα πάτε κοντά στο μικρόφωνο τη φωνή σας, αλλά δεν ακούγεστε καθόλου πίσω. Είναι καλό. Από εδώ, παιδιά, από εδώ. Τέλει, εδώ λίγο. Mr. Pavlidis would like to say something on behalf of the Federation. Εκμέλους της Ελληνικής Ιστιοπλογικής Ομοσπονδίας και της ΕΑΤ και ως έφορος εθνικών ομάδων της Ελλάδος, θέλω να σας χαιρετήσω όλους. Δήμαρχέ μας, κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Κωνσταντόπουλε, πρόεδρε του αυτού του ωραίου ναυτικού ομίλου, θέλω να συγχαρώ τη διοργάνωση, που ήταν άψογη για τις καλύτερες διοργανώσεις σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά αγωνίσματα που γίνονται στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκά. As representative of the Hellenic Sailing Federation, I would like, as representative of the Hellenic Sailing Federation, I would like to congratulate the club for such a well-organized event and also to salute the various dignitaries whom the club's Commodore has already mentioned. Και κάποιο ευχάριστο να σας ανακοινώσω η σκέψη της Ομοσπονδίας, η οποία και να είναι αυτή από το 1991 και για πολλούς και διαφόρους λόγους το άθλημα αυτό σταμάτησε να είναι στο καλεντάρι της ΕΙΟ. Με απόφαση που πήραμε από του χρόνου θα το ξαναπροωθήσουμε ούτως ώστε να είναι στη θέση που του αξίζει. Μιλώντας τώρα με τον κύριο Αντρεάδη, είπαμε ότι είναι μία και από τις καλύτερες κατηγορίες που υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I would also like to announce that the class which had been removed from the official calendar of events of the Hellenic Federation since 1991 has now been reinstated and will be officially included in races of the Federation starting from the beginning of next year. We continue now the fourth place, which goes to Team 15582 from the USA, skipper Tanner Probst and crew Maya Weber and Jenna Probst. And I would like Mr. Andreadis, Vice Commodore of the Yacht Club of Greece, to come for the presentation. Μαζέψε τους αριστερά σας. Όχι έτσι. Μαζέψε τους σε μια σειρά από εκεί, από εδώ να βλέπετε. Ένα, δύο, τρία. Λίγο από εδώ, λίγο από εδώ. Λίγο από εδώ.
Okay, Mr. Andreades, we'd like to say something. I would like to thank the organizers for this wonderful and most successful event. For most competitors, it is the start of their competitive sailing career. They should cherish it and keep it that way. It is very important to be in a class like the Lightning, which is one of the best organized classes in the world. So I would like to thank the organizing committee, the international jury, the sponsors, and especially the Commodore of the Nautical Club of Hula and the mayor for giving us so much help in organizing this event and making it such a success. Thank you. And now for the top three teams. Third place goes to team 15333 from Brazil. Skipper Jose Hakenrot and crew Eric van Duysen and Marco Peek. I'd like to ask the ILCA Vice President for Europe, Laurie Hemmings, to come and present the award. Ηλία, για δε σαν να πιάνει η ένταση. Είναι άνευ νοήμα. Μίλα δυνατά τουλάχιστον. Larry, stand next to them, next to them. Okay, Larry, if you'd like to say something. Loud. Good evening, everybody. So, I know all the young sailors love old fart giving a speech. So I try to make this a very short one. Still, there is something I really wanted to say. As a member of this club, I thought that this would be the best venue in Europe for the Youth Worlds, as we have been hosting them in Finland for quite some time. And I want to thank some people, and I hope that the rest I don't mention don't get offended, but because of the young competitors, I will not mention you all. First, I want to mention Ilias Vassiliadis. He was the one who took the challenge of organizing these games. I want to thank Kostas Kamerota, Commodore, especially for his good work with the Hellenic Sailing Federation. Thank you. I want to thank Nicholas Vasakas. He's over there. He's the guy running the show here. I want to thank Mr. Andreadis, the Vice President Greece, for his invaluable input for the class for many, many years. I want to thank Vasilis Kaskouras, the race officer, and the cooperation with the Yacht Club of Greece in these games. I want to thank Georgia and Thalia, the secretaries, running around. I want to take this opportunity and thank Brian Hayes for his excellent advice and the
and Ilka for sending him here. And I wish to welcome you all to Finland in 2019 for the Europeans and the Worlds. And we think that Greece is like our Florida and Finland is like your Anchorage. So, thank you. Thank you, Lauri. Now we continue with the second place, which goes to the Greek team with skipper Vasilis Gouliotis and crew Yorgos Tsourfas and Michalis Kypreos. And I would like the Commodore of the Yacht Club of Greece, Mr. Papadongonos, to present the award. And Mr. Papadongonos will also say a few words. What I could say is that by now we are all familiar about the details concerning this beautiful race. And also, something which is very important is that we have to congratulate all those who came from remote countries and they enjoy their stay in our country. This we consider that is very important for all of them. Also, I should like to congratulate the organizing committee and of course what to say about our clubs, included the Yacht Club of Greece, who did our best, and we hope that you'll be those who will accept or not the result of the organization of this race. This also that I would like to say, that lightning class, lightning boats, are considerable boats for pleasure and for racing. You are very happy. Thank you. And now we come to the first place, which as you know is awarded at the end. And the first place goes to team 14748 from the USA, skipper Jeffrey Hayden and crew members Meredith Ryan and Brian Hayes. And I'd like to ask Mr. Costandelos, the mayor of our municipality, to present the award. Brian Hayes Jr. Mr. Mayor, if you'd like to say something. As usual, the Commodore asked me to say some good words about him. I will try my best. Before starting saying anything, I would like to announce you that I have decided to buy and donate to the Nautical Club a new megaphonic system because, you know, otherwise we will not be able to host any other international event. I would like to thank, first of all the athletes that have come from all corners of the world to participate in our waters, in our Nautical Club of Vula, which is a landmark for our town. We have been raised, all of us in here. Commodore, you remember me when I was just a 5 years old boy, eh? He was throwing me out of the nautical plan. Okay?
We are very proud to co-host with the Nautical Club of Vula this event. I would like to thank all participants for this very successful event. We would like to ask you to bring a hot message to your hometowns, your countries, about our home, about the ability that we have to organize good events, good sport events, and to pass this message so everybody have the chance to visit us and to share our sun, our sea, and our hospitality on the way that you received it those days. I would like also to invite you, of course, Commodore, I don't want to spoil the dinner because the Commodore has created a very nice event for tonight. There is an open theater next door that in 10-15 minutes a school company will have a 2 hours performance on a Greek comedy. So what I suggest is, as long as you finish your dinner, you pack up your things and you come to this theater to see, I don't know if you will understand a word, but I think you will understand that people are having a great fun on it. So I rest my case, Commodore, thank you very much. Always at your availability in order to host this sort of events. All the best to everybody. Right, now we have two more awards. The first one is the Tom Allen Jr. Sportsmanship Award, which is a perpetual trophy that stays at the Buffalo Canoe Club. This is awarded jointly, as there were two winners this year, to two teams, Sam Baranowski, Rachel Green, and the other Rachel, the second name, sorry. And the second team is Max Balanowski, Tess Weber, and Ethan Stotham. And I would like to ask David Robbs from the Buffalo Canoe Club and ex-president of ILCA to present the award. I will also mention that this award stays at the Buffalo Canoe Club, and therefore the ILCA secretary will send by mail certain recognition papers or award papers to the winners. This way as well, please. Must this it's done. And finally, the last one is the Ship Shape Award, which goes to the tidiest and neatest team, voted by the organizers and those who were following the event very closely. And that goes to the Greek team of Christina Kardami, Angeliki Vrapanikita, and Emanuela Notara. And I'd like to ask Brian Hayes, ex-VP of ILCA, who is also responsible for tuning the boats and organizing them, to make the award. Right, Brian. Brian, don't go away, because we have also something for you. Okay, come over to the microphone. Just for a moment. But before you say anything, you're going to receive a special award from our club for your invaluable assistance, and here it is. Thank you.
Briefly, I want to thank the club here. I know right now we're working very hard as a class to get back into a very solid footing in Greece, and this has just been a tremendous week. I texted Vice President Ian Jones and President Todd Wake just last night, and I said I've sailed lightnings in South America, North America, and Europe, and this might be one of the most beautiful lightning sailing venues I've ever been to in my entire life. It's just a beautiful place to sail. I want to just take a quick moment. I know he's already been recognized, but Nico, I'm just so appreciative of all the efforts you put in to make this happen. You know, when the Lightning class allocated some funds to help me come over and spend some time with the boats, I thought it was a good idea, and the second day in 38 degree temperature here in the parking lot, I didn't think it was such a good idea. But Nico was here every day working very hard to make sure all the competitors had a fair platform to sail on, and I very much appreciate your effort and dedication. The class does too, so thank you very much. And last note, again, to the committee and everybody here, thank you for entertaining me and having me. And Talia, thank you for adopting me and taking me back and forth to my hotel and making sure I ate and everything else. It's been a fun week, and I can't wait to come back. Thank you.